Δύσκολη, αγχωτική, αλλά πολύτιμη νίκη πέτυχε ο Μινόταυρος κόντρα στον Ερυθυμνιακό στις Μουρνιές. Η πρώτη νίκη για την χανιώτικη ομάδα. Πάντως, η πρώτη καλή φάση ήταν για τον Ερυθυμνιακό στο 9, δοκάρι με τον Τσελιγκάκη. Στο 21 έγινε το 1-0 για τον Μινόταυρο με την κεφαλιά του αρχηγού του, του Χρήστου Νταγκουνάκη, ο οποίος από την καρδιά της άμυνας του Ερυθυμνιακού δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. Πρώτο γκολ για τον Μινόταυρο στο φετινό πρωτάθλημα και πάλι εδώ το γκολ που βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα των Μουρνιών και τα πανηγύρια για τους γηπεδούχους. Στο 25 σούτ του Δημού η μπάλα έφυγε out. Στο 28 απάντησε ο Ερυθυμνιακός, ο οποίος ήταν πολύ καλός και έχασε αρκετές ευκαιρίες. Ο Ερυθυμνιακός, ο οποίος είχε ακόμα μια καλή στιγμή στο πρώτο μέρος, μέσα στην περιοχή έγινε το γύρισμα, ωστόσο πριν μπάλα φτάσει στον Τσελιγκάκη έδιωξαν οι αμυντικοί του Μινόταυρου. Στο 31 και πάλι ο Τσελιγκάκης μέσα στην περιοχή έκανε σούτ την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Σιροκάκη. Καλή στιγμή αυτή για τον Ερυθυμνιακό, ο οποίος είχε ακόμα μία και πάλι με τον Τσελιγκάκη στο 43. Ο Σιροκάκης όμως εντυπωσιακά έδιωξε την μπάλα μακριά. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 51, ένα σούτ που έγινε από τον Σπανουδάκη από το όριο της περιοχής. Ο Σιροκάκης, σωστά τοποθετημένος, μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Στο 57, ο Μινόταυρος κατάφερε με σωστό pressing να κλέψει την μπάλα. Ο Δημούσης από πλάγια θέση έκανε το γύρισμα. Την μπάλα όμως στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή φάση για τον Μινόταυρο. Στο 61, οι γηπεδούχοι είχαν ακόμα καμία καλή στιγμή με τον Ψαράκη, ο οποίος πήρε την μπάλα, γύρισε. Την μπάλα όμως έφυγε έξω από το δεξί δοκάρι του Ερυθυμνιακού. Στο 69 είχαμε την κόκκινη κάρτα του Μπαρκάτου σε μαρκάρισμα πάνω στον Καλαϊτζάκη. Δεύτερη κίτρινη από τον διαιτητή παρά τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων. Ο Ερυθυμνιακός μένει με 10 παίκτες για τελευταία 20 λεπτά για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Καλαϊτζάκη. Ο Μινόταυρος από εκεί πέρα είχε μία ακόμα καλή φάση στο 79 με το σούτ του Καλαϊτζάκη. Εύκολα όμως ο Μακρυδάκης μπλόκαρε στο κέντρο της εστίας του. Τελευταία φάση στο 90. Ο Καλαϊτζάκης μέσα στην περιοχή έπεσε. Ο διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι. Έδωσε κίτρινη κάρτα για θέατρο στον Καλαϊτζάκη. Με τους παίκτες του Μινοταύρου να τραβούν τα μαλλιά τους. Πιστεύω ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είχε ένα πολύ καλό ρυθμό. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Η δική μου ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά, είχε πολύ καλές ευκαιρίες, είχε καλό ρυθμό, ατυχήσαμε να μην πετύχουμε γκολ, φάγαμε ένα γκολ σε στιγμή αδράνειας. Δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μου φάνηκε λίγο κουρασμένη, γιατί τα παιδιά φανήκαν ότι θέλουν πολλή δουλειά ακόμα και δεν είχαμε την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Φυσιολογικό ήταν ο Μινόταυρος να προσπαθήσει να κρατήσει το αποτέλεσμα και να κάνει και κάποιες ευκαιρίες που δημιούργησε στο δεύτερο ημιχρόνο. Νομίζω ότι το παιχνίδι όπως κρίθηκε σε λεπτομέρειες, εντάξει, ο πιο τυχερός κέρδισε.